Γεια σας, είμαστε από το Designer News και θέλουμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, ποια ήταν η κυρία πηγή έμπνευσης της ταινίας σας? Ήθελα αρχικά να δω πώς τα παιδιά βίωσαν όλους αυτούς τους περιορισμούς κατά τη διάρκεια της καραντίνας και μετά που είχαμε επίσης περιοριστικά μέτρα και μέσα στο σχολείο. Ίσως για να πω, γιατί με ρώτησαν και μέσα στην αίθουσα τώρα, μετά την λήξη της προβολής, έχει να κάνει και το μια εμπειρία που είχα εγώ όταν ήμουν μικρή, τη δεκαετία του 80, στη δικιά σας ηλικία περίπου, όταν ήμουν 10-12 χρονών, όταν ήταν και εκεί ένας ιός τότε, ο ιός του AIDS, και υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος πώς μεταδίδεται αυτός ο ιός. Οπότε μοίραζαν φυλάδια στα σπίτια και λέγανε, ας πούμε, πλένετε τα χέρια σας και τα λοιπά. Και... Οπότε εγώ τότε είχα αποκτήσει έτσι λίγο ένα φόβο με τα μικρόβια και απλά ήθελα να δω τώρα με όλη αυτή την φοβία που υπήρχε, με όλους αυτούς τους περιορισμούς, τα παιδιά πώς θα αντιμετωπίσουν όλο αυτό το φόβο. Και έτσι μίλησα με τρία παιδιά, το δείξαν ότι μέσα και από την τέχνη, από τη μουσική, μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, που ήταν πολύ δύσκολη ακόμα και στο σχολείο. Δηλαδή είδαμε ότι δεν τους αφήναν ούτε να πάρουν μπάλα σε κάποια φάση να παίξουν. Και τα παιδιά λένε, ανυπομονούμε τη στιγμή, λέει η ηρώη, μια κοπέλα, που θα μπορούμε να παίξουμε χωρίς να φοβόμαστε. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων? Όχι, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ θετικά, θέλανε να μιλήσουν για αυτήν την εμπειρία, οπότε δεν είχαμε κάποια προβλήματα. Είχαμε έναν κάμεραμαν που με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν έκανα την κάμερα. Οπότε όχι, όλα ήταν πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.